Επιτρέψτε μου να μιλήσω από στήθους. Ξεκινώντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι πέτυχαν σήμερα η χώρα να είναι παράδειγμα προς μίμηση παγκοσμίως στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς πανδημίας. Και μιλώντας εδώ πέρα από αυτόν τον ιστορικό και εμβληματικό χώρο του νοσοκομείου Σωτηρία, το πρώτο μεγάλο ευχαριστώ είναι στο υγειονομικό μας προσωπικό. Γιατρούς, νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό, υπηρεσίες καθαρισμού υπερέβαλαν εαυτόν για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι έχετε κάθε λόγο όλοι σας, βλέποντας τι έχει συμβεί σε άλλες χώρες, να είστε πολύ υπερήφανοι, διότι σώσατε πολλές ανθρώπινες ζωές. Βεβαίως, μπήκε και ένα λιθαράκι από την πολιτική ηγεσία. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Υπουργό Υγείας και όλους τους συντελεστές του Υπουργείου, τον Υφυπουργό, τους Γενικούς Γραμματείς, τους άξιους συνεργάτες, οι οποίοι σε πνεύμα συνεργασίας, υποστηριζόμενοι πάντα από τους διοικητές των ΗΠΕ, τους διοικητές των νοσοκομείων μας, αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα μια πρωτοφανή κρίση. Έναν άγνωστο ιό για τον οποίο ξέραμε πολύ λίγα πράγματα. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση την οποία περιέγραψε με ακρίβεια και ο Ανδρέας και η κυρία Κοτανίδου. Γνωρίζαμε στην αρχή της κρίσης ότι είχαμε ένα μικρό αριθμό κρεβατιών εντατικής θεραπείας. Και πρέπει να σας πω ότι η αύξηση των κρεβατιών εντατικής θεραπείας αποτελούσε προγραμματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και πριν μας τυπήσει ο κορονοϊός. Διότι δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα πιο εξευτελιστικό από το να αναγκάζεται ένα συγγενής ενός βαριά άρρωστου να ζητά πολιτική παρέμβαση για να μπορέσει ο συγγενής του, ο φίλος του, να βρει περίθαλψη σε ένα κρεβάτι ιατρικής θεραπείας. Και δυστυχώς αυτή ήταν η αλήθεια, αν θέλουμε να την κοιτάξουμε κατάματα, πριν μας τυπήσει η κρίση του κορονοϊού, η οποία μέσα στην τραγωδία της ήταν μια ευκαιρία να ξεσκεπάσουμε χρόνιες αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να τις διορθώσουμε με μεγάλη ταχύτητα. Ναι, μπορέσαμε και επιστρατεύσαμε ό,τι υπήρχε για να δημιουργήσουμε κρεβάτια εντατικής θεραπείας προσωρινά σε πρώτη φάση και φυσικά μόνιμα στη συνέχεια και θα έρθω σε αυτό για να μην βρεθούμε κι εμείς αντιμέτωποι με αυτό το οποίο έζησαν άλλες χώρες. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε.